Άστοχος. Και είχαμε δει μια άστοχη προσπάθεια από τον Κυριάκο Παπαδάμου. Τζον Κλαμπτ. Ιωάννου, τρίποντη προσπάθεια. Εύστοχος ο Ιωάννου. Ανεβαίνει το σκορ στα 66-32. Και η απάντηση εδώ από τον Βεζένκοφ. Φάνηκε καθαρά ότι το ΑΠΟΕΛ Κωνσταμίσα, μετά το πρώτο πατατράκ, θα λέγαμε, το 84-82 του πρώτου τελικού, κατέβηκε και σωματικά και ψυχολογικά, θα έλεγα, προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει μια ΠΑΕΚ που μπορεί να κάνει την έκπληξη. Έδειξε σοβαρότητα από το ξεκίνημα και δημιούργησε αυτή τη διαφορά. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που λέτε, διότι πράγματι έτσι είναι. Υπάρχει μια σοβαρότητα και από πλευράς επιθετικής, αλλά ιδιαίτερα στην άμυνα υπάρχει πολύ μεγάλη προσπάθεια, και αυτό νομίζω ότι είναι το στοιχείο που τους έχει δώσει αυτή τη διαφορά. Και πάρα πολύ λίγα λάθη στο παιχνίδι, πολύ λίγα λάθη στο παιχνίδι. Η ΠΑΕΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να βρει τρόπο να διασπάσει αυτή την άμυνα προσαρμογής, για να μπορέσει να επιθετικά να βάλει κάποια καλάθια. Και πρέπει να σημειώσουμε την αλλαγή της άμυνας της ΠΑΕΚ από μένα του μένε σε ζώνη δύο επιθέσεις πριν. Ένας ευνηδιασμός, όταν χάνεις τέτοια καλάθια πραγματικά έχεις πρόβλημα για να μπορέσεις να σκοράρεις. Και μιλούμε τώρα για την μεγαλύτερη διαφορά που έχει δημιουργηθεί, μια διαφορά 30 πόντων, 66-36. Τίποτε δεν μπορεί να σταματήσει πια το ΑΠΟΕΛ από την κατάκτηση του κυπέλου, και θα είναι το πρώτο του double από το 1979. Δέκα λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του τελικού, το σκορ 69-36. Πάρπας. Σολέας. Ιωάννου. Και άστοχος στην τρίποντη αυτή προσπάθεια. Βίλιαμς. Στον Πάρπα. Τζον Κλαμπτ. Έκλεψε ο Παπαδάμου και κατοχή για το ΑΠΟΕΛ. Ιωάννου. Σολέας, ωραία assist. Και ο Κλαμπτ δεν δυσκολεύεται να πετύχει αυτό το ωραίο καλάθι. Και το σκορ γίνεται 71-36. Και βλέπουμε την assist, να και η προσποίηση, να και το καλάθι. Πάρπας, Βίλιαμς. Πάρπας, Βίλιαμς. Εύστοχος στην τρίποντη αυτή προσπάθεια ο Βίλιαμς. 71-39. Σε ρυθμό ρελαντή το ΑΠΟΕΛ οργανώνει αυτή την επίθεση με τον Ιωάννου. Γιάργουτ. Τάφτ. Κερδίζει το φάουλ από τον Εγγλέζο. Βλέπω ο κύριος Παύλου να κάνει την αλλαγή. Θέλει τον Φιλίππου, τον Νίκο Φιλίππου στον αγώνα, στη θέση του Μάριου Ιωάννου. Όσον αφορά την επίθεση, αυτό που είχαμε σημειώσει από την αρχή, πραγματικά υπάρχει πρόβλημα και στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ μεγαλύτερο.
Και πρέπει να σημειώσουμε ότι πάει στο δεύτερο ημίχρονο στα πρώτα 11 λεπτά είχε σημειώσει μόνο 8 πόντους. Και αυτό δεν είναι μόνο από την πραγματικά καλή άμυνα του ΑΠΟΕΛ που έχει αλλάξει το δεύτερο ημίχρονο, αλλά οι επιλογές της ΠΑΕΚ είναι πάρα πολλές γρήγορες, προσπαθούν μόνο από την περιφέρεια να απειλήσουν χωρίς να δούνε μέσα στο καλάθι. Και βέβαια αν είσαι άστοχος έχεις σημαντικό πρόβλημα στην επίθεση. Ένας λόγος ίσως, Κώστα Μίσα, που η ΠΑΕΚ προτιμά την περιφέρεια είναι το γεγονός ότι υστερεί σημαντικά στο ύψος έναντι του ΑΠΟΕΛ. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο Βεζέγκο μέσα στη ρακέτα πολύ περισσότερο. Έχει πάρει πάρα πολύ λίγες πάσεις. Είναι παίκτης ο οποίος δεν είναι σουτέρα απ' έξω, αλλά μπορεί μέσα στη ρακέτα να έχει αρκετές επιθετικές λύσεις. Δεν έχει πάρει την μπάλα τόσες φορές όσο θα έπρεπε. Τα πράγματα βέβαια δυσκολεύουν πάρα πολύ τώρα γιατί ο χρόνος μειώνεται, η διαφορά είναι μεγάλη και δύσκολα να κάνει το comeback ΠΑΕΚ. Πάρα πολύ δύσκολα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτός ο ρόλος που θέλεις για τον Βεζένκοφ τον είχε κάνει και πάλι στα πάρα πολύ ωραία στον πρώτο τελικό. Ναι, πράγματι είχε βάλει αρκετό σκορ, πάρα πολύ σκορ κοντά στο καλάθι. Και πραγματικά θα μπορούσε να το κάνει και τώρα, αν όχι με την ίδια επιτυχία, τουλάχιστον με μεγαλύτερη επιτυχία από αυτό που κάνει μέχρι στιγμής. John Taft βρίσκει το Yargut. Taft κερδίζει το φάουλ από τον Εγκλέζο και πρέπει να είναι το τέταρτο φάουλ ή το πέμπτο φάουλ. Και είναι το πέμπτο φάουλ για τον Εγκλέζο. Ναι, και αντικαθίσταται. Η θέση του Εγκλέζου παίρνει και πάλι ο Σακαλής. Μια σοβαρή απώλεια για την ΠΑΕΚ. Ακριβώς τώρα δυσκολεύουν πολύ περισσότερο τα πράγματα, διότι ο Εγκλέζος είναι ο τρίτος παίκτης ο οποίος βοηθάει στο σκοράρισμα. Αυτή τη στιγμή το χάνει, οπότε πραγματικά το πρόβλημά της το επιθετικό μεγαλώνει. Λεπτά και 29 δευτερόλεπτα για να λήξει αυτός ο δεύτερος τελικός για το κύπελλο Τσιμπίτα 7 Days. Βεζένκοφ εδώ σε αυτή την προσπάθεια, άστοχος Νίκος Φιλίππου. John Taft βρίσκει πολύ ωραία τον Νικόλα που είναι άστοχος. Βεζένκοφ, Williams, Βεζένκοφ, εύκολος ο Βεζένκοφ, πιάνει την τελική και μειώνει τη διαφορά 76-43. Taft. Σολέας. Yargut σε αυτό το εύκολο καλάθι. Williams. Πάρπας στον Σακαλή και πατά έξω ο Στυλιανού και κατοχή για το ΑΠΟΕΛ. Αλλαγή, να και ο Κοντοπύργος στον αγώνα στην θέση του Νικόλα. Κοντοπύργος, Κώστα Μίσα, ένας αξιόλογος παίκτης που θα έλεγα ότι ξοδεύει πάρα πολύ χρόνο στον πάγκο δυσανάλογα με τις δυνατότητες του. Από ό,τι τουλάχιστον ξέρω, ο Κοντοπύργος έχει σοβαρά προβλήματα υγείας με τα γόνατά του και γι' αυτό ακριβώς βρήκε στον πάγκο. Και από ό,τι τουλάχιστον οι πληροφορίες λένε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε με το τέλος της περίοδου να κάνει και εγχείρηση στα γόνατά του για να μπορέσει να είναι ξανά υγιής. Αυτό πάντως που θέλω να σημειώσω είναι ότι η προσπάθεια που έχει κάνει η ΠΑΕΚ να έχει βρεθεί σε ένα τελικό αξίζουν συγχαρητήρια για την ομάδα με τα γνωστά προβλήματα τα οποία έχει και μπράβο και στους ανθρώπους αλλά και στα παιδιά που βρίσκονται σε μια τόσο όμορφη διοργάνωση και συμμετέχουν.
Η ΠΑΕΚ λοιπόν, η ομάδα που πάει φέτος σε διαβάθμιση, κατάφερε να φτάσει στον τελικό, κατάφερε επίσης να πετύχει την μεγάλη έκπληξη στον πρώτο τελικό, να τον κερδίσει με 84-82. Και τώρα φυσικά χάνει φυσιολογικά από ένα υπέρτερο ΑΠΟΕΛ που κερδίζει αυτό τον αγώνα με 81-45 και βλέπει το κύπελο, βλέπει το τάμπολ πολύ κοντά. Γιάρκουτ, 5 λεπτά 13 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του τελικού, 81-45, και έχουμε άλλη μια αλλαγή από την πλευρά της ΠΑΕΚ. Τέσσερα λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του τελικού. Κατοχή για την ΠΑΕΚ. Έχει μπει στον αγώνα ο Γιώργος Αλεξάνδρου με τον αριθμό 5 από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ. Williams. Γιάρκου. Αλεξάνδρου κάτω από πίεση. Κοντοπύργος. Να υπροσποιήσει και είναι εύστοχος ο Κοντοπύργος. Και η κερκίδα του ΑΠΟΕΛ με τον εθνικό ύμνο θυμίζει το παιχνίδι handball με την Τουρκία, που είναι αυτοί οι ίδιοι οι φίλαθλοι που δημιούργησαν την ωραία ατμόσφαιρα σε εκείνο τον αγώνα. Williams. Εύστοχος ο Williams σε αυτή την τρίποτη προσπάθεια. 83-48, 3 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του μεγάλου τελικού για το κύπελο Chipita 7 Days. Μια μετάδοση που προσφέρει, που επιχορηγεί το φρούτο γιαούρτι Πίτας. Νίκος Φιλίππου. Μάριος Παπαφιλίππου. Φιλίππου. Γιάρκουτ. Εύστοχος. Δείχνει για μια φορά την μεγάλη του κλάση. 85-48, 2 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Και ο κύριος Νίκος Παύλου θέλει να δώσει την ευκαιρία σε όλους τους παίκτες να δώσει παιχνίδι ο κύριος Παύλου. Ο Βασίλης Τίμπιος έχει μπει στον αγώνα με τον αριθμό 7. Θέλει να τους δώσει όλους να πάρουν τη γεύση της χαράς ότι έχουν αγωνιστεί σε αυτό τον ωραίο τελικό που θα χαρίσει στο ΑΠΟΕΛ το φετινό double. Ένα double που έχει να κερδίσει από το 1979. 1979 είχε κερδίσει τότε στον τελικό τον Απόλλωνα με 86-84 και είχε κερδίσει επίσης.
Κοντο Πύργος κάνει το φάουλ. 85-48, 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του τελικού. Βλέπω επίσης τον χώρο της αλλαγής, τον Πέτρο Βιολάρη από την πλευρά της ΠΑΕΚ, ενώ ο Πάρπας τώρα θα κάνει τις ελεύθερες βολές. Αυτό ήταν το 8ο ομαδικό φάουλ για το ΑΠΟΕΛ. Έτσι σε κάθε φάουλ θα έχουμε δύο ελεύθερες βολές. Και οι πορτοκαλί, οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ φωνάζουν υπέρ της ΠΑΕΚ αυτή τη φορά. ΠΑΕΚ, Περίνια, επιστροφή. Φιλίππου. Μάριος Παπαφιλίππου. Και έχουμε βήματα από τον Γιώργο Αλεξάνδρου. Πέτρος Βιολάρης έχει μπει στον αγώνα, βγαίνει ο Πάρπας. Ένα λεπτό και 53 δευτερόλεπτα και έχουμε ένα time out. Ξαναγυρίσει στη ζωντανή μας μετάδοση, μια μετάδοση που επιχορηγείται από το Φρούτο Γιαούρτι Πίτες. Ζωντανή μετάδοση λοιπόν, τελευταίες στιγμές του δεύτερου μεγάλου τελικού μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και της ΠΑΕΚ, του ΑΠΟΕΛ που προηγείται με μεγάλη διαφορά 85-49, 1 λεπτό και 53 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Williams. Ζένκοφ, Βίλιαμς, Πέτρος Βιολάρης, στον Ανδρέα Κουμή και εδώ ο κύριος Πάρπας έχει δώσει την ευκαιρία σε όλους τους παίκτες της ΠΑΕΚ να αγωνιστούν σε αυτό τον τελικό. Τα νεαρά βλαστάρια του Κερινιώτικου Σωματείου παίρνουν και αυτά μια γεύση από τον τελικό. Και ο Βεζένκοφ στις ελεύθερες βολές. Εύστοχος ο Σάσα Βεζένκοφ και το σκορ γίνεται 85-50. Παπαφιλίππου έχει μπροστά του τον Βίλιαμς. Φιλίππου. Και πάλι Νίκος Φιλίππου στο μάζεμα, Παπαφιλίππου. Κάνει ωραίο κοτρόλο Παπαφιλίππου, δίνει αυτή την ωραία πάσα στον Δίμβιο και η αντεπίθεση από την ΠΑΕΚ επιτυχημένη από τον Βίλιαμς. 85-52. Κοντο Πύργος κερδίζει τη μάχη από τον Βεζένκοφ. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, 38 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Και έχουμε έναν τζάμπολ εδώ από δύο νεαρούς καλαθοσφαιριστές. Yeah.
31 δευτερόλεπτα και 93 εκατοστά για να λήξει αυτός ο τελικός. Βεζένκο κερδίζει αυτό το φάουλ, 87-52, και οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ ετοιμάζονται για τους μεγάλους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του κυπέλου Chipita 7 Days. Στιγμές του μεγάλου τελικού, οι πανηγυρισμοί μέσα στην ελευθερία, το ΑΠΟΕΛ Τρίλος δονεί την ατμόσφαιρα, 9 δευτερόλεπτα και 52 εκατοστά πριν από τη λήξη του μεγάλου τελικού, 8 δευτερόλεπτα μακριά από τον τίτλο του ΑΠΟΕΛ, 8 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα, 2 δευτερόλεπτα, 87-52, και το ΑΠΟΕΛ κερδίζει αυτό τον ωραίο τίτλο αφού έχασε τον πρώτο τελικό με 84-82. Έκανε ένα ωραίο περίπατο, θα έλεγα, Κώστα Μίσα, και κερδίζει αυτό το ωραίο τρόπαιο για να κερδίσει το τάμπολ με 87-55. Ναι, θεωρώ άξιο κυπελούχο το ΑΠΟΕΛ. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ όριμο, έχοντας και το πλεονέκτημα έδρας αλλά και την δυνατότητα και την ποικιλία των αλλακτικών λύσεων. Παιδίδη Επίας Μπάεκ, η οποία προσπάθησε αλλά δεν είχε πολύ περισσότερες δυνατότητες. Και πράγματι μια πολύ καλή χρονιά για το ΑΠΟΕΛ. Ένα πραγματικά πολύ ωραίο κόσμο που βρίσκεται συνέχεια κοντά. Σκορπάει τις πίκρες του τα χέρι, πόντους φαρμάκια τα ξεχνά. Το ΑΠΟΕΛ μονάχα ξέρει πως στη ζωή του κανείς δεν θα έχει, κανείς δεν θα έχει πανόδινα. ΑΠΟΕΛ, ΑΠΟΕΛ, το ΑΠΟΕΛ μονάχα ξέρει. Των δικτύων των καλαθιών, και θα πρέπει να βρούμε τον Σάβα Κοσάρη που θα έχει ετοιμάσει τώρα ένα ρεπορτάζ. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον Νίκο. Κερδίσαμε και τους τρεις τίτλους φέτος. Κάτι που δεν κατόρθωσε καμία ομάδα μέχρι τώρα, παρόλες τις δυσκολίες που είχαμε. Αυτό οφείλεται σε όλους μας, στους παίκτες, στην εφορία, σε όλων των συμβούλιων. Τους ευχαριστούμε όλους και ευχαριστούμε ιδιαίτερως το σπόσορα μας Λούκο Ζέιτ και την Nike, η οποία μας επρόσφερε το αθλητικό υλικό. Δεν θα μιλήσουμε για το αγωνιστικό μέρος. Η διαφορά του ΑΠΟΕΛ ήταν οφθαλμοφανής. Έπαιξε σοβαρά, πειθαρχημένα, δεν υποτίμησε σε καμιά περίπτωση την ΠΑΕ, κέρδισε δίκαια. Το είπα και σε προηγούμενες μου δηλώσεις, όταν το ΑΠΟΕΛ παίζει σοβαρά και ανεβεί στα επίπεδα που μας έδειξε φέτος, δεν πιστεύω ότι τουλάχιστον στην Κύπρο φέτος υπήρχε καμιά κυπριακή ομάδα που μπορούσε να χτυπήσει το ΑΠΟΕΛ. Νομίζω πήραμε δίκαια και τους τρεις τους. Παλαιότερα σας είχαμε ρωτήσει για το τι μέλη γενέστε. Μας είχατε πει να τελειώσει και το κύπελλο και μετά. Έχουμε τίποτα στο χέρι να δώσουμε στους τηλεθεατές αυτή τη στιγμή? Πρώτη μας επαφή θα γίνει αύριο με τους δύο Αμερικανούς. Από ό,τι έχω μιλήσει και εγώ και η εφορία μου πρόχειρα, μάλλον μένουν κατά 100%. Και ο κύριος Παύλου? Με τον κύριο Παύλου θα φύγει αύριο να πάει Αθήνα και θα επιστρέψει σε μια εβδομάδα. Όταν έρθει θα μιλήσουμε μαζί του και θα δούμε. Κύριε Πετρίδη, και δύο λόγια για την ατμόσφαιρα που επικράτησε στο σημερινό τελικό. Δεν είναι μόνο σήμερα που μας βοήθησε αυτός ο ωραίος κόσμος του ΑΠΟΕΛ, είναι πάντοτε. Οπωσδήποτε απόψε ήταν κάτι το φανταστικό. Υποσχεθήκαμε και εμείς ότι θα τους δίναμε μια φιέστα, ελπίζω να τους ικανοποιήσαμε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι την επόμενη φορά θα ήθελα να αγωνιστούμε στο ΙΜΠΑΕΚ γιατί πρέπει, η Κερίνια ήταν ελληνική και θα είναι ελληνική. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε,
υποσχεθήκατε τίτλους, έρχονται οι τίτλοι στο ΑΠΟΕΛ. Εξάβα, τα εύσημα ανοίγουν στους παίχτες, στον προπονητή, στην εφορία, στον κόσμο. Για αυτόν τον κόσμο θα προσπαθήσουμε να φέρουμε και άλλους τίτλους. Ευχαριστώ όλους, αλλά οφείλω να συγχαρώ και την ΠΑΕΚ και ελπίζω στον επόμενο τελικό κυπέλλου να ξαναπαίξουμε με την ΠΑΕΚ στην Κερίνια. Και νομίζω ότι ο κόσμος απόψε έδωσε το μήνυμα ότι όταν θέλει μπορεί να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ανεπανάληψη για τα κυπριακά δεδομένα. Σίγουρα, μα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και πραγματικά υπήρξαν πολλές συγκινητικές στιγμές απόψε, αλλά για μένα η πιο συγκινητική ήταν όταν όλο το γήπεδο φώναζε Κερίνια επιστροφή. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά κυρίες και κύριοι από το γήπεδο, βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ μονάχα ξέρει τη ζωή να γλεντά σαν φωνή και υποφέρει στη συμφορά και στη χαρά πάντα γελά. Και βλέπω στο κέντρο τώρα του γηπέδου να είναι περικυκλωμένος ο πρόεδρος του ΚΟΑ, ο κύριος Δήμος Γεωργιάδης, μαζί με τον κύριο Κληρίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, να ετοιμάζονται για την απονομή του κυπέλου. Ο αγωνιστικός χώρος, όπως βλέπετε, έχει κατακλειστεί από τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ που πανηγυρίζουν. Και υποφέρει στη συμφορά και στη χαρά πάντα γελά. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα και και οι πανηγυρισμοί για την επιτυχία του ΑΠΟΕΛ, την διπλή επιτυχία του ΑΠΟΕΛ να κερδίσει τόσο το πρωτάθλημα όσο και το κυπέλλο. Το ΑΠΟΕΛ μονάχα ξέρει πως στη ζωή του κανείς δεν θα γίνει. Βλέπετε κι εσείς τι γίνεται. Γίνεται μια ιστατή προσπάθεια για να βρεθούν οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ να πάρουν στα χέρια τους το μεγάλο τρόπαιο. Από τα χέρια του Προέδρου του ΚΟΑ, του κυρίου Δήμου Γεωργιάδη. Και πρώτα το κύπελο για την φιναλίστρια, την ομάδα της ΠΑΕΚ. Το παίρνει ο Βεζένκοφ. Έχει κάθε λόγο η ΠΑΕΚ να είναι ευχαριστημένη από την εμφάνισή της. Και όπως με πληροφορεί ο... Βλέπω όμως τώρα να σηκώνει στα χέρια του ο Χάρης ο Σχολέας στο κύπελο. Και η αρχή από ελ θρύλος κύπελο δονεί την ατμόσφαιρα εδώ στο Ελευθερία. Να το κύπελο, να το μεγάλο τρόπαιο. Και όπως με πληροφορεί τώρα ο Κωστάκης Κωνσταντινίδης, ο Σάββας Κοσάρης είναι έτοιμος για ένα νέο ρεπορτάζ. Χειροκροτήματα λοιπόν για την πρωταθλήτρια και κυπελούχο ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Χειροκροτήματα όμως και για τη φιναλίστρια ομάδα, την ΠΑΕΚ Κερίνιας, που θα μας εκπροσωπήσει στο ευρωπαϊκό κύπελο κυπελούχων. Εδώ κοντά μου ο κύριος Πανίκος Πάρπας, που άσκησε απόψε καθήκοντα προπονητή αφού έλειπε ο κύριος Κόκος Λάμπρου. Κύριε Πάρπα, συγχαρητήρια για την παρουσία της ΠΑΕΚ στον τελικό. Ευχαριστούμε. Οπωσδήποτε φάνηκε το πρόβλημα του προπονητή. Τα παιδιά είχαν κάποιο πρόβλημα επειδή έλειπε ο προπονητής τους. Παίξαμε όσο μπορούσαμε. Οπωσδήποτε είχα δηλώσει, είπαν οι λιμένα, ότι το φαβορί ήταν το ΑΠΟΕΛ. Το αξίζει ο τίτλος. Και μόνο το γεγονός ότι φέραμε σε αυτόν το γήπεδο όλους τους κεριμιώτες, για μας είναι ένας άθλος και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πώς νιώσατε σήμερα εδώ σε αυτές τις στιγμές που θύμιζαν τόσο πολύ Κερίνια? Οι στιγμές ήταν ανεπανάληπτες, πραγματικά ήταν ανεπανάληπτες. Ο κόσμος όλος εδώ είναι συγκινημένος. Κύριε Χριστοδούλου, ξανά
ζήσατε τόσο όμορφες στιγμές για την Κερίνια, μακριά από την Κερίνια δυστυχώς. Συγχαίρω το ΑΠΟΕΛ για την κατάκτηση του κυπέλλου και επίσης τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ τους συγχαίρω θερμά, διότι εφωνάζονταν την αρχή ΠΑΕΚ Κερίνια επιστροφή. Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Κύριε Παρπά, τώρα τι θα γίνει με την συνέχεια με την ΠΑΕΚ? Παίζει στην Ευρώπη, πώς θα παίξει στην Ευρώπη? Θα προσπαθήσουμε, εάν πάρουμε κάποια βοήθεια από το κράτος, θέλουμε να εκπροσωπήσουμε την Κύπρο στο ευρωπαϊκό κύπελλο για ένα μόνο σκοπό, για να διατρανώσουμε και στην Ευρώπη, να παράσουμε τα μηνύματα για την Κερίνια μας και για την επιστροφή. Θα έχετε τη βοήθεια όλων μας. Η Κερίνια είναι εκεί και θα μας περιμένει. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσει λοιπόν το μήνυμα για την επιστροφή με τη συμμετοχή της ΠΑΕΚ Κερίνιας στο κύπελο κυπελούχων Ευρώπης από τον Κώστα Μίσα, τον Σάβα Κοσάρη, την Νάταλη Γεωργιάδη και από μένα τον Ανδρέα Γεωργιάδη.